Ρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά. Ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια. Συγγνώμη, τα παιδάκια αυτά ποια είναι, να μάθω κι εγώ. Τα παιδάκια είναι ξαδελφάκια μου, είναι από Κρήτη. Από Κρήτη ήρθανε. Έχεις καμιά συγγένεια εσύ με Κρήτη? Ευχαριστούμε, παιδιά. Θα τον δείτε μετά, φιλάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, είχαμε κάποια παραπονάκια γιατί ήθελες κι εσύ να έχεις ένα πλαισίωμα διαφορετικό. Τώρα όμως είσαι καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος. Ναι. Ωραία. Είχαμε μια γκρίνια στις πρόβες, γιατί ο Χρήστος ήθελε να είναι πλαισιωμένος. Αλλά θα μας πείτε εσείς, κύριε Καπετανίδη, πώς τον ακούσατε τον Χρήστο και πώς τον... Oh. Αυτό είναι σικαίο όμως, το έφερε από το σπίτι. Συγγνώμη, αυτό τι σημαίνει? Κλείσαμε και δεν πουλάμε? Δεν θα ξανανοίξουμε το μαγαζί? Σε 5 λεπτά. Αυτό όχι. Μισό λεπτό. Έχεις μείνει άφωνος και εντυπωσιασμένος? Ή είναι κλειστό και σε 5 λεπτά θα το ανοίξουμε να πούμε? Σε 5 λεπτά θα το ανοίξουμε. Μάρο, επειδή έχει κλείσει το μαγαζί το Καπετανίδης. Να ανοίξουμε το δικό μας τώρα. Να ανοίξει το δικό σου. Ε? Ανοιχτό. Ανοιχτό, ανοιχτό. Σ' ακούω. Ο Χρήστος τραγούδησε. Χρήστο, μάλλον όχι ο Χρήστος. Τραγούδησε σε ένα από τα τραγούδια που σου πηγαίνουν. Σου πηγαίνει το λαϊκό τραγούδι. Το συγκεκριμένο Ζεμπέικο σου πάει πάρα πολύ. Έκανες κάποια λαθάκια, αλλά θεωρώ ότι επειδή πήρες μαζί το κοινό σου, είναι πτέσματα αυτά τα λαθάκια. Πού έκανε λαθάκια, να είμαστε συγκεκριμένοι? Λίγο κάποια φαλτσάκια, ας το πούμε. Φαλτσάκια σε κάποια σημεία. Τα οποία όμως περνάνε, να το πω έτσι. Θα ήθελα όμως να δω και κάτι άλλο. Γιατί αυτό το σίγουρο το λαϊκό το έχεις. Έτσι δεν είναι? Και το έχεις και στο αίμα σου και σ' αρέσει και το βγάζεις και το ξέρουμε όλοι, αλλά εδώ πέρα είμαστε Greek Idol και πρέπει να σε δούμε και σε άλλα πράγματα. Περιμένω. Τι καινούριο. Κάτι καινούριο, ξέρεις τι δεν ρωτάς, τι. Ναι. Τι. Φαντάζομαι. Πιστεύω ότι θέλουν κάτι ξένο. Κάποιο ξένο. Σου είχε γίνει μια σχετική ερώτηση στη Θεσσαλονίκη ότι τι είσαι έτοιμος να ρισκάρεις. Είσαι έτοιμος να ρισκάρεις τα πάντα. Ναι. Διαλέγεις συνέχεια τραγούδια που είναι πάνω σου. Αυτό το ξέρεις. Δεν θα σου πω αν είναι κακό ή καλό. Αυτό που θα σου πω είναι όταν δίνεις μια υπόσχεση, πρέπει να την τηρείς. Και εδώ αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω δει να τηρείς αυτό που μας είχες πει. Πάστε. Δηλαδή θέλω να σε δω. Ξέρεις εσύ τι λέω. Πέτρο μου. Αλλά πολύ κομψό σήμερα, δηλαδή. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, έχει σχέση... Ένα έχει σχέση με τον Χρήστο και το άλλο έχει σχέση με τον Greek Idol. Όταν λέμε Greek Idol,
θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς, ή μάλλον εγώ ξέρω, αλλά να εξηγήσουμε τι ακριβώς λέμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γίνει είδωλο, τέλος πάντων, έτσι να γίνει ένας σημαντικός καλλιτέχνης σε αυτή τη χώρα. Σωστά. Άρα αυτό πρέπει να έχει, περιέχει μια κίνηση, να περιέχει τη φωνή, να περιέχει την εικόνα, γενικά ένα σύνολο πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Καπετανίδης, στο κόνσεπτ που έχει, έχει κλείσει ότι μπορεί ο Χρήστος να είναι. Δεν θέλω να ερμηνεύσω ούτε κάνω κριτική. Λέω ότι έχει ξεχωρίσει. Δεν θα ήμουν πολύ αρνητικό σε αυτό. Yeah. Δηλαδή, ο Χρήστος μπορεί να κάνει μια καριέρα καλού λαϊκού τραγουδιστή γιατί έχει καλή λαϊκή φωνή. Δεν ξέρεις αν μπορεί να είναι γκρικά η λογική. Όμως πρέπει να ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα και να εκφραστεί ο κύριος Καπετανίδης γι' αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λέει. Τι εννοείτε? Συμφωνώ ότι το γκρικά idol δεν σημαίνει μόνο ότι έχουμε μια καλή φωνή. Όχι βέβαια. Τη λέτε συνέχεια για την παρουσία. Όχι, εγώ δεν τη λέω για την παρουσία. Εγώ το είπα ότι είναι πολύ κομψό σήμερα. Γιατί του τη λέτε τότε? Συγκεκριμένα ποιο τη λέει? Ναι, το Greek Idol και άλλες παρεμφερείς εκπομπές στο εξωτερικό έχουμε δει ότι πρώτοι έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν παρουσία και εμφάνιση αλλά φωνή. Η Αγγλίδα. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν ήταν στο Idol ή σε άλλο παιχνίδι ή Boyle. Boyle. Ήταν ωραία. Όχι, αυτό λέω ακριβώς. Αυτό θέλω να πω εγώ ακριβώς. Αν λοιπόν μπούμε στο στυλάκι αυτό. Ναι. Το πιο το είναι χαριτωμένο παιδάκι και θα κάνει κολοτούμπες. Όχι στα μπουζούκια, αλλά εκεί που πάει ο Καπετανίδης που κάνουν τα pop και τα rock. Λοιπόν, αν είναι έτσι, να το κλείσω λίγο το μαγαζί γιατί βαριέμαι να μιλάω. Ή θα πούμε και θα εκφραστούμε, ή όταν δεν γουστάρουμε θα λέμε κλείσαμε το πανηγύρι και τώρα πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, Χρήστο. Εντάξει, Χρήστο. Για να μπούμε τώρα στην ιστορία. Γιατί βαριέμαι εγώ αυτά τα κλειστά που τα κουβαλάει από το σπίτι του πρωτέρου. Άμα έβρισκε κάτι μέσα εδώ. Κουβαλήστε και εσύ. Αγοράκι μου, άμα έχει κάτι μέσα στο μαγαζί και το έβαζε, θα το δεχόμουν. Το έφερε από το σπίτι τώρα. Ρουλά, έχω Χρήστο, πει από την αρχή. Όταν μιλάω, δεν με κόβει. Συγγνώμη, Χρήστο, κύριε Κωστόπουλο. Παρακαλώ. Λοιπόν. Μιλάει τροχό. Λοιπόν. Επειδή σήμερα τραγούδησε. Όταν σήμερα τραγούδησες επειδή σήμερα τραγούδησες Στράτο Διονυσίου. Είναι δύσκολο πράγμα. Όταν πας στα μπουζούκια και ακούς κάποιον να τραγουδάει Στράτο, κλείνεις τα αυτιά γιατί δεν θες να ξανακούσεις άλλον πέρα από το Στράτο. Το είπες καλά όπως είπανε. Η Μάρο πάλι έχει δίκιο. Έκανες μερικά φαλτσάκια. Δηλαδή άλλες φορές τα τραγούδια πήγες καλύτερα. Το εξυπηρέτησες το τραγούδι και εμένα δεν με νοιάζει καθόλου που δεν είσαι ρουβάς ή που δεν είσαι ψηλός ή που δεν είσαι αδύνατος. Εντάξει, όταν θα μου βρει κάποιος να τραγουδάει σαν την Boyle, δεν τραγουδά σαν την Boyle, δεν έχει τέτοια φωνή, αλλά αν μου βρει κάποιος τέτοια άσχημη να μου τη φέρει. Καλά, είναι και άλλος στυλ τραγουδιστής. Εντάξει. Ανοίξαμε το μαγαζί. Ο Χρήστος είναι μπροστά. Είχα πει από την αρχή, από την πρώτη φορά που τον είδα, ότι έχει πολύ καλή φωνή και πολύ δυνατή. Έτσι δεν είναι, το είχα πει. Έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, εσύ που είσαι και έμπειρη. Το θέμα κιλά δεν το σχολιάζουμε στον Greek Idol. Όχι κάθε εβδομάδα όμως. Ο Χρήστος είχε πει ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπει στον Greek Idol. Όταν θα μπει, θα χάσει και κιλά και τα πάντα. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, μου λέει ότι παχαίνει συνέχεια. Κύριε Καπετανίδη, ναι. Να σου πω κάτι μπορώ. Κάνε ακριβώς όπως κάνει ο πατέρας μου. Θέλει μέσα σε 10 μέρες να χάσω 15 κιλά, πράγμα που δεν γίνεται. Δεν γίνεται να χάσω 15 κιλά μέσα σε 10 μέρες. Δεν σου είπα να χάσει 15 κιλά, αλλά απλώς να βλέπω μια προσπάθεια. Υπάρχει προσπάθεια. Η προσπάθεια γίνεται. Είπες την κάνεις, αλλά μετά τη χαλάς. Προσπάθεια γίνεται. Δηλαδή τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω κουβέντα, ότι πηγαίνω πολύ καλά. Όλη κουβέντα γι' αυτό το κλείσαμε το μαγαζί, ήταν και τα κιλά. Γι' αυτό ήθελα να πω και εγώ. Βρε Κώστα μου, για τα Κώστα κιλά. Κώστα μου βαριέμαι αγόρι. Και κάτι άλλο, βρες κάτι καινούριο. Δεν είμαι χοντρός, είμαι κοντός ρε παιδιά. Συγγνώμη, λίγο τα έχω εκπαιδεύσει τα παιδάκια. Λίγο τα έχω εκπαιδεύσει. Το βλέπω, Ρούλα, το βλέπω, το βλέπω. Λίγο εκπαιδευμένα είναι. Όμως, Χρήστο μου, έχει αδυνατήσει γιατί βλέπεις ότι φοράει ωραίο κοστούμι, ωραίο πουκάμισο και έχουμε ξαναπεί για να μην γινόμαστε γραφικοί ότι δεν μετράει κοιλίτσα. Το έχουμε πει. Αν εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι είναι εγωιτευτική η κοιλίτσα του Χρήστου. Και αν τραγούδισε καλά, 901-14-052-10 και GI10 στο 19.000. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, καλή φιλιά στον πατέρα σου.
κάτι.